Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς, που είναι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, θα συζητήσουμε το θέμα της πρόληψης των καρδιακιακών νοσημάτων. Τα καρδιακιακά νοσήματα τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χάνκε Μανουέλα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Βιέννης, ειδικός καρδιολόγος, κλινικός διατροφολόγος. Κυρία Χάνκε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πλησιάζει λοιπόν η ημέρα καρδιάς, η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και θα θέλαμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν το καρδιακιακό νόσημα στεφανέα νόσος? Ναι, βεβαίως. Οι παράγοντες που προκαλούν τη στεφανέα νόσο είναι καταρχάς η μη ισορροπημένη διατροφή. Επίσης, η καθιστική ζωή είναι η αύξηση της αρτηρικής πίεσης, όπως επίσης η αύξηση της γλυκόζης του αίματος, το σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, η αύξηση της χολυστερόλης ή των τριγλυκεριδίων που λέγεται της λιπιδεμία γενικώς, το κάπνισμα, το σύνδρομο υπνητικής και η κοιλιακή παχυσαρκία. Όπως επίσης θα έλεγα η υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ και τελευταία έχουμε ανακαλύψει ότι ακόμα και η αύξηση του ουρικού οξέως είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη στεφανέα νόσου. Δηλαδή τι πρέπει να προσέχει κανείς για να αποφύγει την εμφάνιση ενός καρδιακιακού νοσήματος? Πρέπει να ξεκινήσουμε σχετικά νωρίς, δηλαδή σε μια ηλικία μετά τα 35, κάπου στα 40 ηλικίας, πρέπει να ξεκινήσουμε να φροντίζουμε λίγο παραπάνω το σώμα μας. Δηλαδή να κάνουμε πιο πολύ άσκηση, στόχος μας είναι περίπου να κάνουμε μια σωματική άσκηση αεροβικής φύσεως προτιμούμε, περίπου 4 ώρες την εβδομάδα. Πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε μια παχυσαρκία η οποία είναι αυτή που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την καρδιακιακή νόσο, είναι η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, δηλαδή τα λίπη που εμφανίζονται στην περιοχή της κοιλιάς. Επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε να κόψουμε το τσιγάρο, να έχουμε καλά επίπεδα χολυστερίνης και σαχάρου και να ελέγχουμε τακτικά την πίεσή μας ώστε να μην μας ξεφεύγει κάτι. Μάλιστα. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε ποιες ηλικιακές ομάδες πρέπει να αρχίζουν να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο και κάθε πότε? Ναι. Κοιτάξτε τώρα με τις ηλικίες έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Παλιότερα λέγαμε μετά 45 ετών. Πλέον δυστυχώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα στην καρδιολογία και ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς. Έχει να κάνει με τους παράγοντες κινδύνου και πώς είναι η ζωή του ασθενούς που έχουμε μπροστά μας. Καταρχάς, έναν προληπτικό έλεγχο πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας η οποία έχει πάσει κάποια καρδιακιακή νόσο, η οποία είναι εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποιο έμφραγμα ή έχουν κάνει αγκιοπλαστική, το παλωνάκι, ή αν υπάρχει έκδηλη στεφανέα νόσο σε μικρή ηλικία, δηλαδή πριν τα 45. Όλα τα τέκνα αυτής της οικογένειας πρέπει να υποβληθούν σε κάποιον έλεγχο. Οπότε δεν έχει ηλικία. Ξεκινάμε και από τα 20 σε αυτά τα παιδιά. Επίσης, σημαντικό είναι ότι κάνουμε έναν έλεγχο σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάποια συμπτώματα ενδεικτικά για καρδιακιακή νόσο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να την πιάσουμε πριν κάνει τη ζημιά, δηλαδή το έμφραγμα ή κάποιο δυσαρχικό επεισόδιο. Αυτά τα άτομα τα υποβάλλουμε αμέσως σε κάποια καρδιολογική εξέταση. Είναι πολύ σημαντικό η λήψη του ιστορικού από τον γιατρό για να ξέρουμε τι παράγοντες κινδύνου έχει ο ασθενής μας. Εξετάζουμε τον ασθενή προσεκτικά και γίνεται και μια μέτρηση της πίεσης και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Από τον πρώτο έλεγχο που κάνουμε στο γιατρείο του καρδιολόγου δηλαδή, διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλες ενδείξεις για να προχωρήσουμε και σε άλλες εξετάσεις, δηλαδή σε έναν πιο εκτεταμένο βιοχημικό έλεγχο ή σε κάποιο τεστ κοπόσεως ή και κάποια άλλη εξέταση που λέγεται Holter πιέσεως, που ανοιχνεύουμε αν υπάρχει μια πίεση η οποία είναι αυξημένη, ίσως και κατά τη διάρκεια της νύχτας που δεν την έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα.
Επίσης, οι ασθενείς που είναι μέσης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 45 χρονών και είναι καπνιστές, πρέπει να υποβληθούν οπωσδήποτε σε κάποιον έλεγχο, καρδιολογικό, τέλος πάντων προληπτικό. Οι παχύσαρκοι που είπαμε και τα άτομα που έχουν περισσότερα από έναν παράγοντα κινδύνου για στεφανέα νόσο. Αυτά βασικά. Μάλιστα. Μιας και είπατε προηγουμένως για το έμφραγμα, θα ήθελα να μου πείτε τι τελικά είναι αυτό που προκαλεί το έμφραγμα. Το έμφραγμα είναι, κλείνει μία αρτηρία η οποία θρέφει την καρδιά, δηλαδή υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας ως τον μη της καρδιάς παραπάνω από 30 λεπτά. Σε αυτή τη φάση δημιουργείται ένα έμφραγμα, δηλαδή δημιουργείται νέκρωση του μυοκαρδίου που είναι ο μυς που είναι στην καρδιά μέσα και δημιουργείται το έμφραγμα. Τώρα αυτό το βούλωμα των αρτηριών μπορεί να προκληθεί από έναν εκτεταμένο σπασμό του αγγείου, ο οποίος πρέπει να κρατήσει όμως παραπάνω από 35 λεπτά και είναι σχετικά σπάνια περίπτωση. Και εκεί παίζει και ο παράγοντας στρες πάρα πολύ, γιατί τα άτομα που έχουν πολύ στρες συνήθως τείνουν να κάνουν και έναν σπασμό στις αρτηρίες και μπορούν να προκληθεί ένα έμφραγμα χωρίς να έχουν παράγοντες κινδύνου, μόνο από έναν εκτεταμένο σπασμό του αγγείου αυτού. Και το άλλο είναι ότι βουλώνει αυτή η αρτηρία, λοιπόν, η μία από τις τρεις αρτηρίες που τρέφει την καρδιά, από ένα μπουρί, έτσι το λέμε κάπως πιο χαλαρά, το οποίο δημιουργείται από αυξημένη χοληστερίνη, από ζάχαρο, από πίεση, από παράγοντες που είναι μέσα στο καπνό. Δημιουργείται ένας θρόμβος, ο οποίος είναι μέσα σε αυτή την αρτηρία και βουλώνει αυτό το αγγείο. Άρα γίνεται διακοπή της αιμάτωσης και δημιουργείται το έμφραγμα στην καρδιά. Κυρία Χάνκε, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Ποιες είναι οι πρώτες εικόνες από έναν ασθενή ο οποίος φαίνεται πως έχει πάθει έμφραγμα, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να είμαστε σπίτι και κάποιος συγγενής μας να, να πάθει έμφραγμα. Εμείς πώς θα το καταλάβουμε, ποιες είναι οι πρώτες εικόνες? Συνήθως το πρώτο σύμπτωμα είναι ένας πολύ έντονος πόνος στο στήθος, στο προκάρδιο λέμε, δηλαδή πίσω από το στέρνο συνήθως εντοπίζεται. Ο ασθενής αυτός αρχίζει και υδρώνει, μπορεί να σαλίζεται, μπορεί να κάνει, ο υδρότας είναι κρύος υδρότας, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν είναι ζεστός ο υδρότας, είναι κρύος ο υδρότας. Συνήθως μπορεί να έχει και κάποια τάση προς εμετό ή κάποιο μούδιασμα στα άνω άκρα, κατά προτίμηση είναι στο αριστερό άνω άκρο, αλλά μπορεί να είναι και στα χέρια και στα δύο στους καρπούς και μπορεί να υπάρχει μια αντανάκλαση του πόνου στη ράχη, δηλαδή στη πλάτη. Και άλλη μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Σε περίπτωση που μας συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, υπάρχουν κάποιες πρώτες βοήθειες οι οποίες μπορούμε να δώσουμε εμείς μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο? Ναι, ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα είναι η λεγόμενη ασπιρίνη, η οποία μπορεί να σώσει ζωές. Αν έχουμε ασπιρίνη στο σπίτι μας, δίνουμε κατευθείαν στον ασθενή μας, εφόσον βέβαια έχει επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, γιατί αν είναι λιπόθυμος, γιατί υπάρχει και μια εμφάνιση του εμφράγματος που είναι ότι λιποθυμάει ο ασθενής και δεν έχει επικοινωνία. Αν επικοινωνεί λοιπόν ο ασθενής, του δίνουμε μια ασπιρίνη να μασίσει και καλούμε αμέσως το 166 για να τον μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο κοντινότερο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για έμφραγμα ή είναι κάτι άλλο. Δηλαδή η ταχύτητα προσέλευσης του ασθενή στα επίγοντα περιστατικά είναι το πρώτο μέλημα. Εκεί μπορούμε να ζώσουμε ζωές. Περίπου πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στην Ελλάδα από έμφραγμα? Στην Ελλάδα μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήμασταν πολύ καλά, γιατί υπήρξε αυτή η ισορροπημένη διατροφή που έχουμε, η μεσογειακή που λέμε, και δεν είχαμε πάρα πολλούς θανάτους από έμφραγμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που έχει πει το junk food και το τσιγάρο πάρα πολύ στη ζωή μας έχουν αυξηθεί και πλέον τα καρδιαγγειακά νοσήματα θεωρούνται πρώτη αιτία θανάτων στην Ευρώπη και η Ελλάδα είναι στις ανώτερες θέσεις σε αυτά. Ωραία. Θέλεις, κύριε Γιώργη, να ρωτήσουμε κάτι άλλο την κυρία Χάνκε? Κυρία Χάνκε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ.